Βάλατε χθες το κόμμα σας σε σχέση με το διάγγελμα του Πρωθυπουργού και σε αυτό αναφέρετε, ασκείτε κριτική ότι δεν είναι όλα επικοινωνία. Αυτό είπε το κόμμα σας δηλαδή επισήμως μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού και τον καλέσατε μάλιστα αυτές τις στιγμές να μιλάει λιγότερο και να πράττει περισσότερα. Τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι δεν έχει κάνει η κυβέρνηση αυτό το διάστημα που υπάρχει αυτή η εντυνόμενη τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο? Ναι, καταρχήν κύριε Πιταρά, αφού καλημερίσω και εσάς και τους τηλεθεατές και τον κύριο Πλεύρη, νομίζω ότι αξίζει αυτή η φορά που βρεθήκαμε εδώ να συζητήσουμε να κερδίσουμε κάτι όλοι μας από αυτή τη συζήτηση. Δεν βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο με αυτό που είμαστε στο παρελθόν. Δηλαδή, η προκλητικότητα, αν θέλετε, από τη μεριά της Τουρκίας και ο αναθεωρητισμός, η άποψη δηλαδή που έχει για την αλλαγή συνθήκων στην περιοχή, δεν βρίσκεται πλέον στη διατύπωση λόγου. Έχουμε μια αναβάθμιση, αν θέλετε, ποιοτική αναβάθμιση, η οποία εμφανίζεται και σε επιχειρησιακό επίπεδο της προκλητικότητας αυτής. Και θα ήθελα να συμφωνήσουμε με τον κύριο Πλεύρη σε κάποια πράγματα για να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα συνολικά για όσους μας ακούνε και μας βλέπουν. Τι ακριβώς έχουμε τις τελευταίες μέρες? Έχουμε μια παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Δεν έχουμε μόνο μια δήλωση, παραδείγματος χάρη μια ναύτεξ ή, αν θέλετε, μια δήλωση άλλων πολιτικών εκ μέρους ή επιδιώξεων εκ μέρους της Τουρκίας. Έχουμε παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Υπάρχει ένα ερευνητικό σκάφος με μια συνοδεία άλλων πολεμικών σκαφών που κάνει τα λεγόμενα ζιγ-ζακ αυτή τη στιγμή μέσα στην ναύτεξ, την οποία ο κύριος Δένδιας με διάβημα την έχει καταγγείλει. Άρα συμφωνούμε ότι είναι παραβίαση κυριαρχικού δικαιώματος, αφού ήδη το Υπουργείο Εξωτερικών από τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, την έχει καταγγείλει και έχει προβεί σε πολύ αυστηρό διάβημα. Και ως εκ τούτου λοιπόν, από ό,τι μαθαίνουμε, θα ξαναγυρίσει στην ελληνική περιοχή σε 4-5 ώρες το Ρουκ Ρέις. Άρα νομίζω ότι αυτό πρέπει να συμφωνήσουμε, ότι δεν βρισκόμαστε πλέον σε μια απλή πρόκληση, δεν έχουμε ακόμα μια πρόκληση. Έχουμε μια παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Και αυτό στο οποίο θα πρέπει να είμαστε κάθετοι είναι... Αυτό στο οποίο θα πρέπει να είμαστε απόλυτοι είναι ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι πρέπει να αποτραπούν οι παράνομες έρευνες που αυτή τη στιγμή το Ρουκ Ρέις κάνει στην περιοχή. Τώρα μπαίνει της Κύπρου, αλλά σε λίγο πάλι της Ελλάδας. Ήταν τρεις μέρες στην ελληνική περιοχή του Ρουκ Ρέις. Δεν είναι λοιπόν μια απλή πρόκληση. Δύο είναι οι πρόκλησεις να αποτραπεί μια τέτοια κίνηση, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχει σε ένα άλλο ποιοτικό επίπεδο. Επικοινωνία, ο διάλογος και η διπλωματία και υπάρχουν και τα όπλα. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς κάποιο τρίτορο δρόμο. Άρα λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι αφού σε αυτό θα βρείτε σύμφωνη όλη την πολιτική ηγεσία, θα πρέπει να αξιοποιηθούν όλα τα εργαλεία του επικοινωνία προηγουμένως. Ναι. Για να μην έχουμε παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Θα μου πείτε ποια είναι τα διπλωματικά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Με στεναχώρησε πάρα πολύ το ότι στο προηγούμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων η κατάληξη ήταν να σχεδιαστούν μέτρα τα οποία θα αντιμετωπίσουν την τουρκική προκλητικότητα. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή οι Ευρωπαίοι ηγέτες και η χώρα μας μέσα σε αυτούς να ζητάει απλά να σχεδιαστούν μέτρα τα οποία πιθανά να ακούσουμε πάλι αύριο ποια έγινε και να διατυπωθούν σε επίπεδο λόγου αλλά όχι σε επίπεδο πράξης, διότι από τότε που είχαμε τα επεισόδια στις Καστανιές ακούμε για σχεδιασμό μέτρων κατά της Τουρκίας, αλλά ούτε μία κύρωση δεν έχουμε δει ακόμα, ούτε σε διπλωματικό επίπεδο, ούτε σε οικονομικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από, αν θέλετε, προτροπή και απέτηση της χώρας μας, διότι εδώ η χώρα μας πρέπει να απαιτήσει μέτρα. Όσον αφορά τώρα αν υπάρχουν στο επίπεδο του αμυντικού τομέα άλλα εργαλεία, θα σας πω και βέβαια υπάρχουν. Γιατί το 18 δεν εφαρμόστηκαν από τη χώρα μας αντίστοιχα μέτρα αμυντικού και ειρηνικού τύπου, αλλά με την απαιτούμενη συνεργασία των δυνάμεων της χώρας μας, που ξέρουν αυτοί πολύ καλύτερα από εμάς πώς θα γίνει κάτι τέτοιο και αποτράπηκαν έρευνες τότε του Μπαρμπαρός. Ναι. Άρα σας λέω ότι όλα αυτά υπάρχουν και μπορούν με ειρηνικό τρόπο, με την ισχύ που έχει η χώρα μας, να αποδειχθούν ότι εφαρμόζονται. Ωραία, κατανοητό. Όμως, δεν μπορώ να κατανοήσω όμως πώς ο Πρωθυπουργός βγαίνει με ένα διάγγελμα και λέει ότι θα απαντήσουμε στις προκλήσεις, ενώ ταυτόχρονα ζητάει, παραδείγματος χάρη, να γίνει άμεσα παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις προκλήσεις. Όχι, για την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ας μιλήσουμε λοιπόν ξεκάθαρα. Και θεωρούμε ότι εδώ έχει μία ευθύνη η κυβέρνηση. Λοιπόν, ότι κύριε έχει υποτιμήσει, αν θέλετε, αυτή την απέτηση των μέτρων. Γι' αυτό και ακριβώς μας πρέπει να λέμε: φτάνουν οι δηλώσεις, ας προβούμε σε έργα. Και προς την Ευρώπη να προβούμε. Επειδή το θέσατε και το βάλατε.